Κύριε Σκόγο, τις καταγγελίες τις ακούτε, τις συμμερίζεστε, ενώ τις έχετε εγώ ξεργαστεί. Δεν είμαι εισαγγελέας ούτε δικαστής για να συμμεριστώ ή να απορρίψω. Εγώ ξέρω το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία, ευτελίστηκε ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας μέσα από την αξιοποίησή του της διαδικασίας της εκλογής, ούτως ώστε η μία κυβέρνηση, η αντιπολίτευση να ανατρέψει την κυβέρνηση. Το ίδιο παίζεται και σήμερα. Άρα έχω να πω στον κύριο Αμυρίδη, που είδα ότι ήταν λίγο διαιτητικός ο ρόλος του, ότι και η δικιά του τοποθέτηση είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να αξιοποιήσει τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας και την διαδικασία εκλογής ενός ανθρώπου να μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα ως μέσο για να προκαλέσει εκλογές. Και σε αυτό συμπαρατάστηκε η Δημάρου. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι όταν ξεκινάμε έτσι ευτελίζοντας τους θεσμούς, όλοι, άλλοι στο παρελθόν, τώρα βέβαια επικαλούνται το αντίθετο, και άλλοι τώρα, τότε το να προκύψει ένα νοσηρό κλίμα δεν είναι δύσκολο. Τώρα, να σας πω εγώ για τη αν έχει αυτή η κυρία καταγγελία συγκεκριμένα στοιχεία, οπωσδήποτε πρέπει να τα προσκομίσει στον εισαγγελέα και ένα σοβαρό θέμα πρέπει να το δούμε. Ιδάλλως είναι ένα ατόπιμα στο οποίο προσωπικά εμένα, αν πρόκειται για ατόπιμα, δεν με εκπλήσει δεδομένου του πολιτικού φορέα από τον οποίο προέρχεται. Δεν τον θεωρώ δηλαδή έναν φορέα ο οποίος συμβάλλει στο να βρεθεί ένα διέξοδο στην κατάσταση που περνάει η χώρα. Κύριε Σκοκόπουλος, τώρα, είναι μέλος του Κοινοβουλίου, βουλευτής είναι η κυρία Ξουλίδου. Η άποψή μου είναι ότι το Κοινοβούλιο το παρόν είναι από τα χειρότερα των τελευταίων ετών. Αυτά που έχουμε δει στο Κοινοβούλιο είναι ένα κοινοβούλιο στο οποίο έχουμε τα περισσότερα κρούσματα ευτελισμού σε σχέση με άλλα κοινοβούλια όπου υπήρχαν και κυβερνητικές κρίσεις. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτό βλέπει και ο κόσμος. Μην με κάνετε και τώρα να αναφερθώ σε επεισόδια, σε παρετήσεις υφυπουργών και υπουργών, σε αντεγκλήσεις. Να υπάρχει ορίστε. Το κοινοβούλιο άλλο 1,5 χρόνο. Πώς? Οι θέσεις όμως είναι να ψηφιστεί πρώτη δημοκρατία. Οι θέσεις μας δεν είναι αυτή. Δεν την έχετε αναγνώσει καλά. Καταρχήν, εμείς, το ποτάμι δεν μπορεί να διατηρεί ή να παρατείνει την διάρκεια ζωής των κοινοβουλίων. Δεν έχουμε εκπροσώπηση. Εμείς λέμε την γνώμη μας. Στηρίζετε την άποψη να βγει πρώτη δημοκρατία. Άρα να παραμείνει αυτή η κυβέρνηση άλλο 1,5 χρόνο. Βεβαίως θέλουμε να βγει ένα πρώτο δημοκρατία με στήριξη. Αποδεικνύεται αυτό που σας λέω. Εσείς ότι βλέπετε ως μοχλώνη εντελώς συστημική. Εσείς εκεί. Κύριε Αμυρίδη, να αφήσουμε τον κύριο Σκόγο. Τέλος πάντων, αφήστε. Αφήστε. Πολιτική αντιπάθεια θα κάνουμε. Τι θέλουμε να καθίσουμε. Βεβαίως. Να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει ο κύριο Σκόγο. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Τώρα, εάν τώρα τα δούμε όλα αυτά σε τι πλαίσιο συμβαίνουν, σε ένα πλαίσιο συνολικής αποτυχίας τόσο της κυβέρνησης με την πολιτική τη σύντομη και εύκολη εξόδου από τα μνημόνια που επέλεξε ήδη από την αρχή του καλοκαιριού με τον ανασχηματισμό, όπου έπεσε πάνω σε βράχο, και δεν επιχαίρουμε γι' αυτό, γιατί πρέπει να βγούμε από τα μνημόνια, όσο τη αντιπολίτευση που πήρε τα μηνύματά τη εκεί που πήγε να εξηγήσει το πρόγραμμά τη και κανεί δεν κατάλαβε τίποτα ή κατάλαβαν πράγματα τα οποία του έκαναν να φρικάρουν, δείχνουν, προσέξτε, είναι αυτό το περιβάλλον, η χώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Χρειάζεται για ορισμένα βασικά ζητήματα συσπήρωση, για το χρέος, την εκλογή, την αναθεώρηση του συντάγματος, έναν εκλογικό νόμο αναλογικότερο. Και εμείς τώρα λέμε για μια καταγγελία χρηματισμού και αυτό και τι θα γίνει. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό αν έχει κάποια βάση. Αλλά δείτε ποιο είναι το μείζον πρόβλημα της χώρας και ποια είναι η παθογένεια του συστήματος. Μια ερώτηση για το χρέος που είπε. Ναι. Το ποτάμι έχει θέσει το χρέος, δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Τώρα θα δουλέψουμε και το χρέος. Μην διαστρεβλώνετε, κυρία Μίλη. Ποια είναι η θέση σας για το χρέος. Το χρέος θα μας πείτε ποια είναι η θέση σας. Να κουρευτεί, να μην κουρευτεί, να πάει να γίνει κάτι. Τι, ποια είναι η θέση. Θέλετε να μάθετε τη θέση μας για το χρέος. Ο κύριος Θεοδωράκης είπε το χρέος θα πάει πίσω. Δεν μας ενδιαφέρει στιγμή το χρέος. Αυτό είπε. Δεν σε ενδιαφέρει το χρέος. Ακούστε να σας πω για να σας θυμίσω. Να δουλέψουμε και κάποιες να σας θυμίσω. Βάλτε μια τελεία να σας θυμίσω ότι λέμε εμείς για το χρέος. Εμείς λέμε ότι η παρούσα Βουλή πρέπει να πάει συντεταγμένα και με ευρεία πλειοψηφία για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και παραλλήλως να δημιουργήσει ένα κοινό μέτωπο για τον εκλογικό νόμο, για την αναθεώρηση του συντάγματος
και για μια εθνική διαπραγμάτευση για το χρέος. Κάτι το οποίο περίπου λέτε κι εσείς. Δεν τις διαβάζετε καλά, εξαιρετικά. Εμείς το λέμε καλά. Δεν προσέχετε. Λοιπόν, στο Δημήτρη Μιχαλέλη, είναι το χρέος. Δημήτρη, αυτή είναι η